και καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Έχω ακούσει την Κατερίνα, έδωσε μια εικόνα τι γίνεται. Εκτός αυτό που είχε πει ότι υπάρχουν μπλόκα από αστυνομία μπρος και εκτός της Σαραδίπου, δεν υπάρχουν μπλόκα. Αυξημένες περιπολίες, αυξημένες περιπολίες, κύριε Δήμαρχε. Κοίταξε να σας πω, δεν είναι εκεί το πρόβλημα, το έχω ξαναπεί, ότι κλίμα απειθαρχίας και παραβίαση των μέτρων στην Σαραδίπου δεν υπάρχουν. Και από πριν, ούτε τώρα. Φτάνουν πάντως ότι κοντά μας πληροφορίες ότι ο κόσμος πήγαινε από σπίτι σε σπίτι, μαζεύονταν παρέες, κηδείες, εκκλησίες. Κοιτάξτε. Εκκλησίες και κηδείες ήταν πριν να γίνουν τα μέτρα. Έχω επικοινωνήσει με το Υπουργείο, έχω πει συγκεκριμένες περιπτώσεις και τι έχει γίνει, το οποίο το είχαν ειχνηλατήσει από προηγουμένως, το διαπιστώσαμε αυτόν, αλλά σε σπίτια και να κυκλοφορά ο κόσμος δεν υπάρχει. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ανοιχνεύτηκαν έγκαιρα, δηλαδή τα μέτρα αργήσαν λίγο γιατί έτσι ήρθαν στη χώρα μας. Οπότε λίγες μέρες προηγουμένως έγιναν αυτά που έγιναν στην Αραδίπου και γι' αυτό υπάρχει αυτό τα πολλά κρούσματα. Κύριε Δήμαρχε, ο Υπουργός Υγείας και γενικά ακόμη και αντιπολίτευση παραδέχεται ότι είμαστε από τις χώρες που λάβαμε γρήγορα μέτρα και έγκαιρα. Εντάξει, εγώ δεν θα σχολιάσω αυτό. Εγώ θα σχολιάζω το κομμάτι ότι μία εβδομάδα πριν να πάρουμε τα μέτρα, έχω γίνει τόσες πολλές επισκέψεις στο Δήμο μας από το μεγάλο Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε συνέβηκαν αυτά που συνέβηκαν. Και οι αλυσίδες πώς ξεκίνησαν, γιατί ακούγεται από χθες ότι έχει να κάνει με μια κηδεία, κύριε Δημάρχη. Δεν είναι μια κηδεία, είναι τέσσερις κηδείες. Τέσσερις κηδείες από τη Μεγάλη Βρετανία. Αντιλαμβάνεστε πόσο κόσμο ήρθε, πόσο κόσμο πήγε μετά στο κημητήριο, στα σπίτια. Και ήταν πριν αρχίσουν τα. Εντάξει, τα έχετε μέτρα. Δίκιο στο κομμάτι Μεγάλη Βρετανία, γιατί αν θυμάστε εκεί τι βάζαμε και τη βγάζαμε στην κατηγορία 2-3. Τι θα γίνει, αν θα έρθουν και θα μπουν σε. Εκεί έχετε δίκιο, κύριε Δημαρχή. Ήταν μια από τις αμφισημίες όλης αυτής της κατάστασης. Όμως, σήμερα ποιο είναι το κλίμα στην Αραδί, πού πάει ο κόσμος να κάνει τα τεστ, ξεπεράσαμε εκείνες τις φοβίες που μας λέγατε χθες. Ναι. Ο κόσμος. Λέω ότι χθες από τα πολλά τηλεφωνήματα που είχαμε, είχε μπλοκαριστεί το σύστημα των διαδικτυακών. Σήμερα θα γίνουν λίγο περισσότερα από 150. Πολλοί μπορεί να γίνουν περισσότερα από 150 αύριο και αν χρειαστεί θα κάνουμε και την Κυριακή. Εμείς θα προσπαθήσουμε σαν Δήμος και με δικούς μας πόρους και με κόσμο ο οποίος κάνει εισφορές στο αριθμό που έχουμε εκδώσει των τραπεζικών για να μπορέσουμε να κάνουμε πέραν των στοχευμένων που έχουμε συμφωνήσει μαζί με το Υπουργείο Υγείας και των ατόμων της πρώτης γραμμής όσος κόσμος καταφέρουμε τουλάχιστον 500-600 δείγματα για να δούμε ακριβώς πού βρίσκεται το πρόβλημα και ελπίζουμε ότι Δευτέραν-Τρίτη θα έχουμε την πραγματική εικόνα στην Αραδίπη. Άρα πάμε για 500-600 δείγματα. Επιδοτεί το Υπουργείο Υγείας, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν επαρκούν τα χρήματα αυτά, κύριε Δημάρχη. Δεν επαρκούν και επειδή υπάρχει πολλή ζήτηση τώρα, δηλαδή αντιστράφηκε τώρα τι γίνεται στο Δήμο μας, εμείς αυτούς που νιώθουν ή θέλουν θα προσπαθήσουμε να τους κάνουμε. Κάποιοι φυσικά θα μείνουν έξω, διότι ο Δήμος μας είναι 25.000. Ακόμα περισσότερο. Δεν μπορούμε να κάνουμε 25.000 τεστ. Και η διαδικασία τώρα πάνε σε ένα χώρο στάθμευσης και από το αυτοκίνητο τους λαμβάνουν είναι το δείγμα. Είναι το δημοτικό μας ιατρείο που δίπλα έχει ένα χώρο στάθμευσης και οι νοσηλευτές της εταιρείας που συνεργαζόμαστε, τους οποίους τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, και την εταιρεία και τους νοσηλευτές της Genetics, θεώρησαν σωστό να γίνει έξω σε still drive-thru. Πώς επιλέγονται, κύριε Βαγγελίδη, οι άνθρωποι που θα δώσουν δείγμα? Κοιτάξτε, στην αρχή προσπαθήσαμε να πάρουμε και προσπαθούμε να πάρουμε τον κόσμο μέσα από τα κρούσματα. Εμείς τα κρούσματα ονομαστικά δεν τα ξέρουμε. Ξέρουμε ότι μόνο είναι 39 που ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο. Μέσα από αυτά και με τα διαζώσεις που ξέρουμε, προσπαθούμε στον περίγυρο αυτού του κόσμου ή με ποιους ήρθαν επαφές για να γίνουν τα δείγματα. Πέραν τούτου είναι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, που αυτοί είναι πάνω από 170 άτομα. Μιλώ αρτοπία, τα υπεραγορές, φαρμακεία, περίπτερα, όλα αυτά είναι πάρα πολλά. Και είχαμε τέσσερις κηδείες, λέτε, που ήρθαν και άνθρωποι από την Μεγάλη Βρετανία και. Όχι ήρθαν άνθρωποι, ήταν και τα τέσσερα άτομα από τη Μεγάλη Βρετανία. Α, μάλιστα. Υπάρχει μια μεγάλη παροικία στην Αραδίπου, στην Αγγλία από την Αραδίπου, οπότε καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Για να ξεκαθαρίσω κάτι, ο κόσμος που ήρθε από το εξωτερικό ή οι συγγενείς εδώ δεν έχουν καμία ευθύνη.
Δεν ήξερε κανένας τι συμβαίνει. Δεν είχαμε γνώση κανένας ότι ήδη ο κορονοϊός βρισκόταν είτε στη Μεγάλη Βρετανία είτε στην Κύπρο. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος κινείται κανονικά. Στη Βρετανία ακούγαμε τι γινόταν και εδώ το περιμέναμε. Εντάξει, δεν είχε, δηλαδή, να πω ότι υπήρχε στο αεροδρόμιο κάτι, δεν υπήρχε ούτε στο αεροδρόμιο, ούτε σε αυτούς που έρχονταν από το εξωτερικό. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο κόσμος είχε ευθύνη. Πριν μερικές βράδια, κύριε Βαγγελίδη, το κεντρικό μας δελτίο μετέδωσε ότι η Αραδίπο έχει αυξημένα ποσοστά σε περιστατικά κορονοϊού. Και εκεί ζητήσατε παρέμβαση για να πείτε κάτι διαφορετικό. Έρχεται και η επιδημιολογική ομάδα και ο Υπουργός Υγείας και το λένε αυτό. Είχατε κάποια πίεση και νιώσατε την ανάγκη να το κάνετε αυτή την παρέμβαση? Να κάνω παρέμβαση στο σταθμό σας? Ναι, νομίζω πριν 2-3 βράδια ήταν το... Στο σταθμό έκανα παρέμβαση και συγκεκριμένα που είχαν ελεγχθεί. Να γνωρίζετε ότι εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα θορυβηθήκαμε και κάναμε πρώτη την κίνηση να κάνουμε τεστ από μόνοι μας και είχαμε εις γνώση μας 12-15 άτομα. Δεν ξέρουμε ότι ήταν τόσα πολλά, διότι προσπαθήσαμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο από τις κρατικές υπηρεσίες υγείας να μάθουμε ακριβώς, αλλά δεν μας λέγανε. Κρατάμε το θετικό ότι ο κόσμος δεν νιώθει εκείνο το στιγματισμένο και επέδειξε ενδιαφέρον να έρθει να δώσει δείγμα για να τρέξουν οι διαδικασίες. Νομίζω αυτό, κύριε Δήμαρχε, να κρατήσουμε σήμερα. Σίγουρα. Είναι θετικό ότι μιλήσαμε με τον Υπουργό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την. Όπως τελεσφόρησε η συζήτηση μας για να γίνουν αυτά τα τεστ, που νομίζω και μέσα από τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Υγείας λένε ότι για να επιτεθεί στον ιό, ενώ η αναγνώριση είναι τα τεστ. Ενώ αν μπει σε καρατίνα, απλώς μένει σε άμυνα. Και εμείς βγήκαμε στην επίθεση αυτή τη στιγμή για να το αναχαιτήσουμε και να ξέρουμε ακριβώς την πραγματική εικόνα που είναι στο Δήμο. Έχετε δίκιο. Δεν αρκεί μόνο περιορισμός. Πρέπει να γίνει συνδυασμός με περισσότερα τεστ. Να είστε καλά, κύριε Βαγγελίδη. Ευχαριστούμε πολύ.